Με στόχο τον Δίδυμο και τον Δίμορφο, έναν αστεροειδή και τον δορυφόρο του, ξεκινάει η αποστολή DART της NASA. Πρόκειται για μια δοκιμή γήινης άμυνας στο διάστημα εναντί πιθανής απειλής από τους αστεροειδείς. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που μπορούμε να κάνουμε κάτι ανάλογο, μπορούμε να μάθουμε και πώς να βρούμε αυτά τα σώματα και να τα αποκρούσουμε ώστε να τα αποτρέπουμε από την επικίνδυνη ζώνη στη Γη. Το σενάριο αποτροπής είναι συγκεκριμένο και περιλαμβάνει την πρόσκρουση του DART με ταχύτητα 6,6 χιλιόμετρων ανά δευτερόλεπτο μιας διαστημικής συσκευής που θα μεταφέρει ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX στο διάστημα. Είναι απολύτως αληθές ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε για τέτοια απειλή στα επόμενα 100 χρόνια. Είναι επίσης αληθές ότι από όλα αυτά τα σώματα, αυτού του μεγέθους και μεγαλύτερα, μόλις ένα τρίτο από αυτά παρατηρούμε. Ειλικρινά είναι ένας από τους στόχους μας να παρατηρήσουμε τα άλλα 2/3 μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αυτό το 1/3 αφορά σε περίπου 27.000 αστεροειδείς διαφόρων μεγεθών σε τροχιά κοντινή της Γης που έχει εντοπίσει η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία κατά καιρούς.